Και ο κόσμος είναι και λίγο μπερδεμένος. Τι να πιστέψει. Να πιστέψει τον κύριο Μοσκοβισή, να πιστέψει τη Νέα Δημοκρατία, να πιστέψει διάφορους άλλους αξιωματούχους. Τι γίνεται τελικά με την συμφωνία για την οικονομία. Αν παρακολουθήσατε τη συζήτηση χθες στην Ευρωβουλή, είναι απολύτως αποκαλυπτική του πανικού στον οποίο βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Για πρώτη φορά, Έλληνες ευρωβουλευτές αποκάλεσαν τον επίτροπο ψεύτη. Το άκουσα με τα αυτιά μου και δεν το πίστευα. Επειδή έλεγε ο άνθρωπος ότι τελειώνουν τα μνημόνια στην Ελλάδα, τελειώνει αυτός ο φαύλος κύκλος και δεν υπάρχει τέταρτο μνημόνιο. Δηλαδή έχει καταρρεύσει το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Μην ξεχνάτε ότι για τέταρτο μνημόνιο μίλαγαν και όταν ψηφίζαμε το μεσοπρόθεσμο. Οπότε κανονικά έπρεπε να λένε πέμπτο μνημόνιο τώρα, αλλά τέλος πάντων έχουν χάσει και την αρρύθμιση. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτή η επιθετικότητα, η οποία βεβαίως. Και πολιτικό απατεώνα τον λένε, κύριε Κοντονή. Υπό την έννοια ότι του βάζουν το κίνητρο, ότι αυτό θέλει να πολιτευτεί, λέει, για τη θέση του κ. Γιούνκερ. Άρα όλα αυτά που λέει είναι και μια πολιτική. Είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει το μέτρο. Θεωρώ ότι αποκαλύπτεται το εξής. Ξέρετε, στους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης της χώρας από την αριστερά είχαμε συχνά δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων οι οποίοι, αν θυμόσαστε καλά, καταφέρονταν κατά της κυβέρνησης, έλεγαν πράγματα τα οποία ήταν απολύτως αρνητικά. Αυτά ακριβώς αναπαράγονταν από τη Νέα Δημοκρατία για να καταδείξουν, όπως τότε προσπαθούσαν, ότι η κυβέρνηση δεν πολιτεύεται με τον ορθό τρόπο. Σήμερα λοιπόν που οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δηλώνουν με ένα καθαρό τρόπο ότι η Ελλάδα τέλειωσε με την ιστορία των μνημονίων, ότι μπαίνει σε ένα άλλο δρόμο. Και σε τελευταία ανάλυση, όλη αυτή η προπαγάνδα περί τετάρτου μνημονίου, περικοπών κτλ. Είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να συμβεί. Βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία σε ένα πανικό και μου δίνει εμένα την εντύπωση ότι επιθυμεί διακαώς να έχουμε μειώσεις στους μισθούς, στις συντάξεις και ούτω καθεξής. Πάντως, κύριε Κοντονή, είναι κάτι το οποίο στρέφεται στην ουσία κατά του ελληνικού λαού, όχι κατά της κυβέρνησης. Το ένα θέμα είναι αυτό του τέταρτου μνημονίου και αυτά που απάντησε ο κύριος Μοσκοβισή. Έρχονται άλλοι όμως αξιωματούχοι, θεσμοί, εκπρόσωποι των θεσμών, ο κύριος Ρέκλινγκ, ο κύριος Σεντένο, που λένε ότι κοιτάξτε, αυτά που έχετε συμφωνήσει είναι συμφωνημένα. Δεν έχει δρόμο επιστροφής. Που σημαίνει ότι μήπως παίζεται ένα παιχνίδι. Αυτό που σας κατηγορεί και η αξιωματική αντιπολίτευση με τις συντάξεις. Δημιουργείται προσδοκίες στους συνταξιούχους. Όχι βέβαια. Θα περικοπούν οι συντάξεις ή υπάρχει τρόπος να μην περικοπούν αυτές που θα επανέλθουν. Εμείς είπαμε απλά το εξής. Ότι έχουμε τους στόχους μπροστά μας, αλλά τα μέσα επίτευξης αυτών των στόχων μετά το πέρας των μνημονίων, αυτά έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική. Είναι πολύ απλό αυτό που είπε η κυβέρνηση. Είναι ανοιχτό το θέμα δηλαδή, θα το διεκδικήσετε κύριε Κοντονή. Είναι ανοιχτό από τη στιγμή που τελειώνουν τα μνημόνια και τελειώνει όχι μόνο το συμφωνημένο περί των στόχων, αλλά και περί των μέσων. Αυτό ήταν το μνημόνιο. Ήταν και τα μέσα και οι στόχοι. Από εδώ και πέρα έχουμε τους στόχους, τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση βεβαίως πρέπει να επιτύχει. Δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από τους στόχους, αλλά ποια θα είναι τα μέσα για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, αυτό θα το καθορίσει πλέον κυρίαρχα η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική βουλή. Σας πετάει το μπαλάκι, το γάντι, χθες από την Πάτρα, λέει ότι εντάξει, αφού είναι έτσι τα πράγματα, πάμε να ψηφίσουμε την ακύρωση του νόμου για τις συντάξεις και θα σας στηρίξω κι εγώ. Κοιτάξτε, κύριο Μητσοτάκης, αυτά να τα πει μετά την 21η Αυγούστου. Να τα πει στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και να ψηφίσει για πρώτη φορά και η αντιπολίτευση τον προϋπολογισμό που θα φέρει η κυβέρνηση. Όλα αυτά θα εξεταστούν, επαναλαμβάνω, θα εξεταστούν και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ θετική κατάληξη. Το ζήτημα με τον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι βιάζεται. Και βιάζεται πάρα πολύ να δημιουργήσει ένα κλίμα αποσταθεροποίησης. Όχι μόνο διότι βλέπει ότι το πολιτικό του αφήγημα έχει πέσει απολύτως στο κενό, αλλά διότι αποκαλύπτονται κάθε μέρα και καινούργια πράγματα. Δηλαδή το τελευταίο που αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα Documento, τις σχέσεις του δηλαδή με τον κύριο Φρούζη, είναι κάτι το οποίο, δεν σας το κρύβω, άφησε άναυδη την κοινή γνώμη. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι είχε την ευκαιρία στη Βουλή ο ίδιος να δηλώσει την πραγματικότητα και την αλήθεια, την απέκρυπτε και μίλαγε για σκευωρία.
Τα θυμόσαστε όλα αυτά, κύριε Κοντολή. Υπάρχουν θέματα με τη δικαιοσύνη για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που άφησε να υπονοηθεί ένα non-paper από το Μαξίμου. Υπάρχουν υποθέσεις για τις οποίες ελέγχεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε, και να ελέγχεται από τη δικαιοσύνη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν μπορεί να γνωρίζει ούτε επεμβαίνει σε αυτά τα πράγματα. Επομένως, οι έρευνες αυτές, ό,τι έρευνες είναι και γίνονται, γίνονται από τη δικαιοσύνη με τον τρόπο που περιγράφει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Και βέβαια αναφερθήκατε στην σχέση με Φρουζή και το email το σχετικό που δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα. Έχει κακό παρελθόν ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Παναγιωτοπουλή. Σας θυμίζω, κακό παρελθόν με τους επιχειρηματίες και τη σχέση του με τέτοια κυκλώματα. Μην ξεχνάτε τη σχέση του με τον κύριο Χριστοφοράκο, τη Ζήμες. Τα λέω όλα αυτά διότι κάποιοι εμφανίζονται εδώ σαν σπηλοί και αμόλυντοι, ενώ όλα αυτά έχουν γίνει πριν μερικά χρόνια. Δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα ζουν λιωτοφάγοι, ούτε ότι έχουμε απώλεια μνήμης. Επομένως, ας τα σκεφτούν λίγο καλύτερα. Αυτό δεν αποδεικνύει κάτι πέρα από τις σχέσεις. Δεν έχουμε... Αποδεικνύει πάρα πολλά πράγματα. Ότι υπήρχε ευθεία σχέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με, με ένα κρίσιμο πρόσωπο αυτής της υπόθεσης Νοβάρτης, όπως παλιά της υπόθεσης Ζήμες, τον κύριο Χριστοφοράκο, τώρα τον κύριο Φρουζή. Και αυτό όλα περίμενε ο ελληνικός λαός μεγαλύτερη ειλικρίνεια από τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί τα απέκρυπτε ο ίδιος και τα δείπνα και τις συναντήσεις και τις διαμεσολαβήσεις που έκανε ο κύριος Φρουζής. Είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Στο πλαίσιο των κοινωνικών εκδηλώσεων απάντησε χθες ο κύριος Μητσοτάκης πάντως. Κοιτάξτε, ποινικοποιούνται οι κοινωνικές επαφές. Όχι μόνο δεν ποινικοποιούνται, αλλά ξέρετε, στην πολιτική υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα της ευθύτητας και της ειλικρίνειας των πολιτικών που για αυτές κρίνονται. Κανένας δεν ποινικοποιεί τις σχέσεις των πολιτικών με επιχειρηματίες. Κάθε άλλο. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης από τη στιγμή που είχε αυτές τις σχέσεις και τις ήξερε πολύ καλά, θα έπρεπε ο ίδιος στη Βουλή να τις αναφέρει και να μην περιορίζεται μόνο στα περισκευωρίας ισχυρισμοί οι οποίοι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι είναι παντελώς έολοι και αβάσιμοι. Και με πήγατε στο θέμα της Νοβάρτης. Να μείνουμε λίγο στο θέμα της Νοβάρτης, υπό την έννοια ότι ξεκίνησε ως ένα μεγάλο σκάνδαλο τέλος πάντων με την εμπλοκή των πολιτικών προσώπων ή φερόμενοι ότι εμπλέκονται, για να το πούμε σωστά. Από τη Βουλή δεν προέκυψε κάτι, έχει πάει στην δικαιοσύνη. Μήπως ανεβάσατε πολύ τον πήχη πολιτικά σε σχέση με αυτή την υπόθεση και τελικά δεν βγαίνει τίποτα. Και έτσι λάθος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιχειρηματολογούν οι αντίπαλοι σας και να λένε ότι ήταν μια σκευωρία. Κάνετε λάθος. Και οι εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή, οι οποίες ασχολούνται με τα θέματα της υγείας και του φαρμάκου, κάθε άλλο παρά δεν κατέληξαν, δεν καταλήγουν σε κάτι χειροπιαστό. Πέραν τούτου, η αρμόδια προανακριτική επιτροπή της Βουλής που είχε συσταθεί παρέπεμψε το ζήτημα, σας θυμίζω, στη δικαιοσύνη και για αδικήματα για τα οποία οι εμπλεκόμενοι και κυρίως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζονταν ότι έχει υπάρξει παραγραφή. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα θα τα εξετάσει η δικαιοσύνη και θα έχει βαλτώσει αυτή η υπόθεση, κύριε Υπουργέ. Γιατί το λέτε αυτό το πράγμα? Ίσα-ίσα η υπόθεση η αυτή εξετάζεται. Υπάρχουν νέα στοιχεία για το θέμα της Νοβάρτης? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ, διότι δεν γνωρίζω τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν αυτή την ώρα με απόλυτη μυστικότητα. Είναι σε εξέλιξη πάντως. Φυσικά είναι σε εξέλιξη. Οι εισαγγελείς διαφθοράς έχουν απόλυτη δικαιοδοσία και ελέγχουν τα πάντα. Από έγγραφα μέχρι μάρτυρες και μαρτυρικές καταθέσεις. Μάλιστα, θα επανέλθουμε στο θέμα της δικαιοσύνης, αλλά πάμε στο άλλο θέμα της επικαιρότητας, που δεν είναι άλλο από την Συμφωνία των Πρεσπών, το ονοματολογικό, το οποίο δημιουργεί αναταράξεις και σε όλα τα κόμματα, αλλά και στον κυβερνητικό συνασπισμό. Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για αυτό το θέμα σε σχέση με τη στάση του κ. Καμένου, ο οποίος ουσιαστικά έθεσε υποπροθεσμία την κυβέρνηση, υπό την έννοια ότι όταν θα έρθει αυτή η συμφωνία, εμείς θα αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας, επομένως θα πάμε σε εκλογές. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Αυτό που άκουσα εγώ σε μια πρόσφατη συνέντευξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ήταν να δηλώνει ότι θα αποσυρθεί από την κυβέρνηση. Είπε, θα αποσύρει άλλο... συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ναι. Είπε ότι θα αποσύρει την εμπιστοσύνη του, θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ειλικρινώς σας λέω ότι έχω ακούσει ακριβώς το αντίθετο περί απόσυρσης των βουλευτών των ανεξαρτήτων Ελλήνων από την κυβέρνηση. Είναι άλλο πράγμα η άρση της εμπιστοσύνης και άλλο η αποχώρηση ενός κόμματος από την κυβέρνηση. Εσείς πώς χαρακτηρίζετε πολιτικά τη στάση του κ. Καμένου? Δηλαδή, από τη μία να έχει το καπέλο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και από την άλλη λέει όχι σε αυτή τη συμφωνία, παραμένω μέχρι να έρθει εγώ η κύρωση της συμφωνίας πολιτικά. Θα σας πω. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση έκανε το καλύτερο δυνατό διασφαλίζοντας τα εθνικά δίκαια και κυρίως αποκόπτοντας
αυτό το γειτονικό κράτος, τη Δημοκρατία των Σκοπίων, από τη διεκδίκηση, διότι υπήρξε επί χρόνια αυτή η τάση, διεκδίκηση της ιστορίας της Αρχαίας Μακεδονίας. Επομένως, θεωρώ ότι με τη συμφωνία έχουμε πετύχει τα μέγιστα, πόσο μάλλον που έχουμε και, θα έχουμε και αλλαγή του συντάγματος. Είναι ισχυρή αυτή η συμφωνία που υπέγραψε ο κ. Κοτζίας, γιατί ακούσαμε υπουργό τον κ. Μαυραγάνη να λέει ότι δεν είναι ισχυρή η υπογραφή του Πρωθυπουργού και του κ. Κοτζία. Εάν δεν είναι ισχυρή η υπογραφή του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, δεν μπορώ να φανταστώ ποιο υπογραφή είναι ισχυρή. Επαναλαμβάνω όμως. Είναι υπουργός ο κ. Μαυραγάνης. Μπορεί να παραμείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο ένας υπουργός ο οποίος αμφισβητεί. Δεν θα το κρίνω εγώ, κύριε Παναγιώτοπουλε. Δεν θα το κρίνω εγώ αυτό το πράγμα. Αυτά είναι ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων, των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων και κυρίαρχων αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού, στα πλαίσια της συνεννόησης με τον αρχηγό του δεύτερου κόμματος που στηρίζει την κυβέρνηση. Είναι πολύ σημαντικό όμως να ξέρει ο ελληνικός λαός τι περιέχει αυτή η συμφωνία και τι περιγράφει αυτή η συμφωνία. Διότι διαπιστώνω με τα λύπης μου ότι πάρα πολλοί συμπατριώτες μου, συμπατριώτες μας, δυστυχώς παραπλανώνται και θεωρούν ότι σε αυτή τη συμφωνία περιέχονται πράγματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται. Τα θέματα της εθνότητας, για παράδειγμα, είναι κάτι εξωφρενικό. Για την εθνότητα και για την γλώσσα. Σας λένε ότι δώσατε το Μακεδονία στην εθνότητα και στην ταυτότητα. Κατά πρώτον, θέλω να σας πω ότι δεν δόθηκε καμία εθνότητα. Περιγράφεται μόνο στη συμφωνία το ζήτημα της ηθαγένειας, που για πρώτη φορά, με βάση τη συμφωνία, δεν θα αναγράφεται μόνο το μακεδονική ως ηθαγένεια, αλλά το πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Και αυτό είναι κάτι απολύτως θετικό για τα εθνικά δίκαια. Για δε το ζήτημα της γλώσσας, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η γλώσσα είχε τελειώσει όσον αφορά την αναγραφή και την παραδοχή της από το ελληνικό κράτος από το 1977 στα πλαίσια του ΕΙΕ. Επομένως, να έρχονται κάποιοι σήμερα και να επικαλούνται τέτοια πράγματα που διαλαμβάνονται στη συμφωνία είναι τουλάχιστον ανιστόρητο. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι ότι στα ζητήματα αυτά έχουμε κάνει βήματα μπροστά. Για δε τη γλώσσα, στη συνήθεια τη συμφωνία περιλαμβάνεται και η ρίση ότι η γλώσσα αυτή είναι σλαβική και δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία ελληνική ή ακόμα περισσότερο δεν συνδέεται με την αρχαία ελληνική ιστορία. Το θέμα όμως ότι ο κύριος Ζάεφ, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, μιλάει για Μακεδόνες, μακεδονικός στρατός, αυτό δεν δίνει ένα επιχείρημα σε όσους σας επικρίνουν ότι κοιτάξτε να δείτε, βάλετε ένα Βόρεια Μακεδονία μπροστά, αλλά ο κύριος Ζάεφ, ορίστε, χρησιμοποιεί το Μακεδονία. Κοιτάξτε. Αύριο θα λέει Μακεδονία, Μακεδονία, Μακεδονία. Άρα δεν τηρεί και τη συμφωνία. Κοιτάξτε, η συμφωνία αυτή θα ολοκληρωθεί και θα είναι σε πλήρη ισχύ όταν κυρωθεί από την Δημοκρατία των Σκοπίων και όταν κυρωθεί και από την Ελληνική Δημοκρατία. Επομένως, σήμερα ο κύριος Ζάεφ καταλαβαίνω ότι βρίσκεται και σε μία πίεση εξαιτίας εσωτερικών προβλημάτων. Και δυστυχώς παρατηρούμε ότι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και αλλού τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής γίνονται αντικείμενο εσωτερικών διενέξεων. Είναι καλό τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής να μένουν σε αυτό το επίπεδο και να μην επεκτείνονται σε άλλες παραμέτρους. Πάμε στο άλλο εθνικό θέμα, το οποίο έχει και άρωμα δικαιοσύνης, που είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είχαμε μια τροπολογία χθες που πέρασε ο κ. Καμένος, υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε σχέση με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς για τη μετάθεσή τους στην Τουρκία, ώστε να υπάρχει ένα επιχείρημα ότι υπάρχει μόνιμη κατοικία εκεί για να μπορούν να πάρουν την αποφυλάκηση. Από την άλλη πλευρά, ο Ερντογάν ξέρουμε ότι έχει εργαλοποιήσει αυτή την υπόθεση και ζητάει από εμάς τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς και όλα αυτά εντάσσονται σε μια τέτοια βάση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εσείς πώς αξιολογείτε αυτή την υπόθεση και αν ελπίζετε ότι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί θα αφαιθούν ελεύθεροι? Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση γιατί έχει τραβήξει αρκετό καιρό. Και δυστυχώς παρατηρούμε εδώ μια συμπεριφορά της Τουρκίας η οποία εκφεύγει από το πλαίσιο λειτουργίας ενός κράτους δικαίου. Διότι έχουν περάσει 100 μέρες και οι Έλληνες στρατιωτικοί βρίσκονται κρατούμενοι χωρίς να τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες. Αυτό το θεωρώ ότι είναι αδιανόητο και απαράδεκτο για ένα κράτος δικαίου. Αυτοί οι άνθρωποι γιατί κρατούνται?
δίνει μια εξήγηση η Τουρκία στις διεθνείς αιτιάσεις αλλά και στις διαμαρτυρίες της Ελλάδας απέναντι στη συμπεριφορά αυτή. Υπάρχει απόλυτο κενό. Δεύτερο που θέλω να σας τονίσω, κύριε Παναγιωτόπουλο, είναι το εξής. Αν ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή συνδέει το ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών με το θέμα των 8 Τούρκων αξιωματικών, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Τους το εξηγήσαμε σε όλα τα επίπεδα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί, διότι οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί έχουν λάβει με αποφάσεις δικαστηρίων και πολιτικό άσυλο, αλλά και έχει απορριφθεί το αίτημα έκδοσης. Επομένως, καμία κυβέρνηση σε πολιτισμένο κράτος δεν μπορεί να κινηθεί σε αντίθεση προς τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Δεν υπάρχει συζήτηση, κόβεται συζήτηση πάνω σε αυτό. Μα δεν υπάρχει αντικείμενο συζητήσεως από τη στιγμή που η δικαιοσύνη έχει αποφασίσει για αυτά τα ζητήματα. Η τουρκική δημοκρατία κατέθεσε το αίτημα ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης για έκδοση και η ελληνική δικαιοσύνη το απέρριψε. Επομένως, δεν τίθεται κανένα θέμα συμψηφισμού. Και αν η Τουρκία στο πίσω μέρος του μυαλού της, των κρατούντων στην Τουρκία, έχουν αυτό το ζήτημα, δηλαδή του ισοσκελισμού της μίας περίπτωσης με την άλλη, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Όλων αυτών. Κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Ναι, όμως, κύριε Υπουργέ, μήπως στην αρχή τους κλείσαμε λίγο το μάτι. Αυτό που λέει ο Ερντογάν, ότι ο Πρωθυπουργός του είπε ότι εντάξει, γρήγορα θα κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Ο Πρωθυπουργός της χώρας από την πρώτη στιγμή το έχει δηλώσει και το έχω πει και εγώ. Είχε τονίσει στον Τούρκο Πρόεδρο ότι οι πραξικοπηματίες, επιλέξει, αυτό του είχε πει. Οι πραξικοπηματίες δεν είναι ευπρόσδεξη στη χώρα. Αλλά η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου και θα ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Αυτό είναι αδύνατον κάποιος να το έχει εκλάβει ως πρόθεση παράδοσης παρά τις δικαστικές αποφάσεις και παρά τη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθήσει στη χώρα αυτών των ανθρώπων. Κύριε Υπουργέ, τώρα πάμε λίγο στα θέματα. Το διευκρινίζω, ναι. Διότι παρά το γεγονός ότι ο Τούρκος Πρόεδρος επισκέφθηκε την Ελλάδα και είχε την ευκαιρία δημόσια να εκφράσει αυτή την άποψη ενώπιον του Έλληνα Πρωθυπουργού, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, κάτι τέτοιο δεν το έκανε. Επομένως, όλη αυτή η φιλολογία περί υποσχέσεων, η οποία προφανώς εκπορεύεται από την Άγκυρα, είναι παντελώς αβάσιμη και όταν είχε την ευκαιρία θα έπρεπε να το είχε κάνει με έναν τρόπο πανηγυρικό, ευθύ και κάθετο. Πάμε στο χώρο της δικαιοσύνης, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα. Σας κατηγορούν για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Εστιάζουν πολλές φορές την κριτική τους για το πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την υπόθεση Ρουβίκονα ή την υπόθεση Ιριάννα. Ή ακόμα και μεγάλη κουβέντα γίνεται και για τις άδειες Κουφοντίνα. Γιατί να παίρνει άδειες ο Κουφοντίνας, λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Και μάλιστα λένε να αλλάξει και ο νόμος, ώστε να μην δίνεται σε τρομοκράτες αμετανόητος άδεια. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Εσείς προτίθεστε να αλλάξετε τη σχετική νομοθεσία? Όχι, δεν θα αλλάξουμε τη σχετική νομοθεσία και θέλω να τονίσω ότι η σχετική νομοθεσία είναι η ίδια η οποία ίσχυε και επί Νέας Δημοκρατίας. Εδώ λοιπόν βρίσκεται η υποκρισία και η ψευδολογία. Διότι, λένε ότι ο νόμος Παρασκευόπουλου δίνει το δικαίωμα. Αυτό λέει η αξιωματική αντιπολίτευση. Σας λέω ότι ο νόμος ο οποίος έχει θέσει στην ουσία το βέτο του εισαγγελέα, δηλαδή χωρίς ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Φυλακών, να μην παίρνει κάποιος άδεια, αυτός είναι νόμος στον οποίο ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και παρά το γεγονός ότι από διαφόρους κύκλους υπάρχει μία πίεση, δεν την κακοχαρακτηρίζω, είναι μία πρόθεση κάποιων κύκλων. Ο νόμος αυτός να επανέλθει στα πρώτης τροποποιήσεώς του, δηλαδή να μην υπάρχει το βέτο του εισαγγελέα, η κυβέρνηση έχει πει ότι δεν θα αλλάξει. Επομένως, εμείς συνεχίζουμε κάτι το οποίο ίσχυε. Αυστηροποίηση στο καθεστώς αδειοδότηση να δίνουν άδεια στους κρατούμενους και να μπει, ας πούμε, μία διάταξη ότι οι τρομοκράτες που δεν έχουν μεταμεληθεί όχι, να μην παίρνουν άδειες. Εδώ, κύριε Παναγιωτόπουλο, πραγματικά εκφεύγουμε από κάτι το οποίο πρέπει να είναι στοιχείο της δικαιοσύνης και, και του κράτους δικαίου. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο νόμος δεν μπορεί να είναι ειδικός για κάποιους και αυστηρός δηλαδή για κάποιους και φωτογραφικός, όπως πολύ σωστά λέτε, για κάποιους κρατούμενους. Δηλαδή να μην ισχύει για κάποιους και να ισχύει για τους υπόλοιπους. Τότε δεν βρισκόμαστε σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Επομένως, ο νόμος καλώς ισχύει και τηρείται έναντι πάντων. Θέλω δε να πω ότι ιδίως στην περίπτωση του συγκεκριμένου κρατουμένου που μου αναφέρατε, είχε τις προϋποθέσεις για να λάβει άδεια από όταν είχε εκτίσει 8 χρόνια
από την ποινή του. Πέρασαν 15 χρόνια για να πάρει την πρώτη άδεια από το Συμβούλιο Φυλακών και βεβαίως σε περίπτωση που το Συμβούλιο Φυλακών είχε αντίθετη γνώμη, είχε το δικαίωμα να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Μάλιστα. Για τις κατηγορίες σχετικά με το Ρουβίκονα, ότι για το Ρουβίκονα είστε ναυτικοί, γνωρίζετε όλοι ότι... Ότι έχετε ιδιαίτερες σχέσεις. Καλά, αυτά νομίζω ότι είναι μυθεύματα. Έχετε αντιληφθεί κι εσείς και νομίζω ότι το έχει αντιληφθεί και ο ελληνικός λαός και η κοινή γνώμη ότι όπου υπάρχουν έκνομες ενέργειες, οι δράστες των ενεργειών αυτών οδηγούνται στη δικαιοσύνη και λογοδοτούν ενώπιον του φυσικού τους δικαστή. Αυτό είναι ένα καθήκον της πολιτείας και αυτό το καθήκον εξαντλείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα ήθελα να αρχίσουμε σχετικά με τη διάσπαση του πρωτοδικείου, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Υπάρχουν οι αντιδράσεις από τους δικηγόρους. Ωστόσο, προχωράτε σε αυτή την αλλαγή. Μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει για τους πολίτες αυτό και αν θα επιμείνετε, καθώς υπάρχει και ένα δημοψήφισμα που έχει κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για αυτή την υπόθεση. Πείτε μας τι ακριβώς είναι αυτό και γιατί υπάρχει αυτή η ένταση. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί υπάρχει αυτή η ένταση ομολογουμένως. Υπάρχει νόμος από το 1981, κύριε Παναγιωτόπουλε, που προβλέπει τη διάσπαση του πρωτοδικείου Αθηνών. Και προέβλεπε από το 1981 ο νόμος τη διάσπαση, γιατί ακριβώς από τότε έβλεπαν ότι εάν δεν γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες στο επίπεδο της δομικής οργάνωσης δικαιοσύνης, τότε θα φτάναμε σε ένα αδιέξοδο, σε ένα υδροκέφαλο τέρας, θα έλεγα εγώ, το οποίο είναι το πρωτοδικείο Αθηνών, που σε μεγάλο βαθμό δημιουργούνται προβλήματα σε μόνιμη πολλές υποθέσεις, δηλαδή. Πάρα αυτό... πολλές υποθέσεις, χιλιάδες ανθρώπων να συνοστίζονται, μη κατάλληλοι χώροι για εκδίκαση των υποθέσεων, ακόμα και οι χώροι υποδοχής και υποδομών είναι σε κακή κατάσταση. Το σχέδιο σας λοιπόν είναι να σπάσει σε τρία. Σε τρία. Ακριβώς θα δημιουργηθούν δύο νέα πρωτοδικεία, όπως προβλέπει ο νόμος του 1981. Το τονίζω, κύριε Παναγιώτη. Του 1981. Μάλιστα. Του 81. Και θα δημιουργηθούν δύο νέα πρωτοδικεία στην Ανατολική και Δυτική Αττική, ακριβώς για να. Εξυπηρετούνται και οι πολίτες και να είναι. Μα και... πρωτίστως μας ενδιαφέρει ο πολίτης. Διότι το μεγάλο πρόβλημα στο πρωτοδικείο Αθηνών το υφίστανται οι πολίτες, οι οποίοι συναθρίζονται και συνοστίζονται στις αίθουσες των δικαστηρίων. Και βεβαίως έχει να κάνει το συγκεκριμένο πρόβλημα με καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων, διότι αντιλαμβάνεστε όταν έχουμε τρία πρωτοδικεία αντί για ένα, οι υποθέσεις θα δικάζονται πολύ πιο γρήγορα και ο πολίτης δεν θα... Θα υπάρχει σχετική υποστήριξη προσωπικού, δομών και όλα αυτά. Οπωσδήποτε. Ή... Και εδώ ακριβώς υπάρχει θέλουμε... Υπάρχει πρόβλεψη, δηλαδή ο προϋπολογισμός και αυτά τα έχετε όλα. Ακούστε, εδώ εμείς σχεδιάζουμε αυτή την ώρα με βάση και το γενικότερο σχεδιασμό που έχουμε και τις μελέτες που έχουμε στα χέρια μας. Όταν θα έρθει η ώρα της υλοποίησης. Πότε θα είναι αυτή, κύριε Κοντανή? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε τελειώσει με, με την προσπάθεια εξέβρεσης των κατάλληλων χώρων. Δηλαδή θα έχουν γίνει οι προκηρύξεις και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν πρέπει όλοι να βοηθήσουν και όλοι να συνεισφέρουν. Και έχω ζητήσει και από το Δικηγορικό Σύλλογο και από τους δικαστές, αλλά και από το Σύλλογο των Εργαζομένων, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια με ομόφωνη απόφαση των οργάνων τους. Κοιτάξτε, εδώ θέλω να πω ότι μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Και παλιότεροι μου ανέφεραν, μάλιστα, εξεπλάγει όταν το άκουσα, ότι αντιδράσεις υπήρχαν ακόμα και για τη μεταφορά των δικαστηρίων στη σημερινή Σχολή Ευελπίδων από εκείνα τα απαράδεκτα δικαστήρια της Ανταρός. Δηλαδή, τι είναι, δεν θέλω να μπω σε κρίσεις και δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Αλλά είναι γεγονός ότι εδώ υπάρχουν και συμφέροντα για αυτή την κατάσταση. Ορισμένοι έχουν βολευτεί με μια κατάσταση συνεχών εκκρεμωτήτων, αναβολών και χειρισμού της δικαστικής ύλης και της δικηγορικής ύλης σε μεγάλο βαθμό. Αλλά θεωρώ ότι η κατάσταση αυτή θα εξομαλυνθεί. Θέλω να τονίσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί τα είδα πρόσφατα, κοιτάζοντας το αρχείο, ότι πριν την ψήφιση του κώδικα πολιτικής δικονομίας, με τον οποίο με την ψήφιση του υπάρχει μια βελτίωση όσον αφορά την επιτάχυνση των δικών, είχαμε έναν οριμαγδό διαμαρτύριων τόσο από το Δικηγορικό Σύλλογο, από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, όσο και από την Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων. Αρνητικό. Σήμερα λοιπόν, που η κατάσταση έχει βελτιωθεί και η νομοθέτηση αυτή στην οποία προέβη η κυβέρνηση ήταν κάτι το οποίο είναι θετικό.
γιατί δεν το αναγνωρίζουν. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα αναγνωριστούν οι προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση, οι οποίες είναι προσπάθειες και για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, αλλά και για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, στο θέμα της επιτάχυνσης των δικών, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στα θέματα των εκκρεμωτήτων των διοικητικών δικαστηρίων. Και θέλω να το πω και από την ΕΡΤ σήμερα που βρίσκομαι, ότι παραλάβαμε μια εκκρεμότητα το 2015 310.000 εκκρεμών υποθέσεων στα διοικητικά πρωτοδικεία της χώρας, και σήμερα με τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει η εκκρεμότητα αυτή έχει μειωθεί στις 190.000. Θα μου πείτε 190.000 είναι πολλές. Ναι, αλλά μέσα σε 2 χρόνια έγινε αυτή η μείωση, και μάλιστα όταν οι ρυθμοί των εκκρεμωτήτων ήταν αυξητική μέχρι το 2015. Δηλαδή το 2016 θα είχαμε 360.000 και θα πήγαινε λέγοντας. Εμείς λοιπόν με πολλή δουλειά, με πολύ κόπο και ενεργοποιώντας όλες τις δυνατότητες και τα εργαλεία που έχουμε, φτάσαμε σε αυτό το επίτευγμα. Έτσι θα συνεχίσουμε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλοι ειδήσεων και συνέχεια και πάλι μαζί με πρώτη είδηση.